Πάει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι υπέροχη. Φίλες μου και φίλοι μου, έχω εδώ δύο καταπληκτικά άτομα τα οποία σας έχουμε ετοιμάσει να πούμε δύο θέματα. Το ένα είναι με το Γιάννη μας τον Παπουτσάκη, ο οποίος θα μας πει ποιο ζώδιο με ποιο ταιριάζουν αναμεταξύ τους. Σωστά. Με τον οροσκόπο, στα ερωτικά, στα χαρακτηριστικά και διάφορα. Μπορεί να πάνε για γάμο. Σωστά. Και εντωμεταξύ έχουμε να μιλήσουμε και για ένα gossip γεγονός, το οποίο ακούστηκε πάρα πολύ. Έγινε χαμός για τα βραβεία Άρτεμις, που παρευρέθηκα και εγώ και ο εξοικίας μας Τριβουλίδης, που έδωσε και ένα βραβείο. Θα μας τα πεις όλα μετά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα με το παιδί μας από εδώ, έτσι λίγο να μας πει τα ζωδιάκια μας. Πάντα γάρια. Σταθερή. Το ξώτης με κρυό, πες μου. Φωτιά λοιπόν με φωτιά. Το ξώτης με κρυό. Ο φίλος μας εδώ, βέβαια. Λοιπόν. Για πες. Καταρχήν, αγαπητοί τηλεθεατές, κυρίες και κύριοι, πάντα έτσι, πάντα κυρίες προηγούνται, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, σήμερα θα είναι το θέμα μας ποιο ζώδιο ταιριάζει με ποιο στα χαρακτηριστικά, στα ερωτικά και αν μπορεί να φτάσει σε γάμο ένα ζώδιο με γυναίκα, μεταξύ άντρα και γυναίκα, έτσι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν ότι ένα ζώδιο, ας πούμε, της φωτιάς που είναι ο φίλος μας, ταιριάζει με ένα ζώδιο, δηλαδή το ζώδιο της φωτιάς, να τα πούμε από τη σειρά, για να μην μπερδευτεί και ο κόσμος. Είναι ο κρυός, είναι ο τοξότης και είναι και ο λέων. Mm-hmm. Έτσι, ένας λοιπόν, ένα ζώδιο, ας πούμε, που είναι της φωτιάς, ο κρυός, παράδειγμα, έτσι. Δεν μπορεί να ταιριάξει με ένα ζώδιο αντίστοιχο γυναίκα ή άντρα με φωτιά. Διότι θα είναι και οι δύο στην πίεση και οι δύο στην κόντρα. Στη και... διαμάχη. Μπράβο. Φωτιά με φωτιά. Πυρκαγιά. Έτσι, καλό είναι από τη μία βέβαια. Απ' την άλλη υπάρχει πρόβλημα. Έπειτα όμως έχει σημασία και ο οροσκόπος του καθενός ανθρώπου. Δηλαδή ένα ζώδιο, ας πούμε, ένα ζευγάρι που έχουν σχέση, που πάνε για να παντρευτούν ή που πάνε να κάνουν κάτι σοβαρό στη ζωή του, τέλος πάντων. Σοβαρό τώρα είναι συσταγωγικά για να προχωρήσουν λίγο πιο επίσημα σε γάμο, έτσι. Λοιπόν, και είναι ζώδια της φωτιάς και τα δύο. Είναι δύσκολα λίγο να συνυπάρξουν σαν ζευγάρι πολύ καιρό, διότι θα είναι στην κόντρα και οι δύο. Συνήθως το ζώδιο, ας πούμε, της φωτιάς ταιριάζει με τα ζώδια του νερού. Συνήθως το ζώδιο της φωτιάς ταιριάζει με τα ζώδια της γης. Έτσι, ας πούμε ο καρκίνος, mm-hmm. που είναι νερό, έτσι. Ναι. Έχει μια αντίθεση όμως ο καρκίνος, μπορεί να ταιριάξει με το σκορπιό, που είναι τα ζώδια του νερού και τα δύο. Σωστά. Έτσι, στο ερωτικό τομέα καλά θα τα πηγαίνουν. Έτσι, όμως σε θέμα συμφωνίας θα υπάρχει ασυμφωνία χαρακτήρων. Ασυμφωνία στις σκέψεις, επειδή είναι και τα δύο ζώδια, ας πούμε, ευαίσθητα και τα δύο ζώδια το οποίο έχουν πείσμα, έτσι, εκεί λίγο δεν θα μπορούν λίγο να συνυπάρξουν σωστά και θα υπάρξει μια κόντρα και μια διαμάχη που σίγουρα καταλήγουν σε χωρισμό μετά. Έτσι. Ο οροσκόπος όμως, αν έχουν οροσκόπο, δηλαδή ένας καρκίνος και ένας σκορπιός, αν έχει, ας πούμε, ο καρκίνος οροσκόπο. Ζυγό, αέρα ξέρω εγώ. Έτσι και ο σκορπιός έχει οροσκόπο της γης. Εγώ και ας πούμε έτσι. Mm-hmm. Εκεί είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και λίγο μπορούν λίγο να τα φέρουν, να τα ζυγίσουν και να είναι λίγο πιο καλή η σχέση τους. Έτσι, mm-hmm. γενικά. Δηλαδή να πούμε στον κόσμο ότι έχει σημασία, δεν είναι μόνο τα ζώδια, ας πούμε, και ζώδια. Το έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή. Έχουν σημασία οροσκόπη, πλανήτες, πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Ένα ζώδιο μπορεί να ταιριάξει, ας πούμε, καρκίνος, μπορεί να ταιριάξει πάρα πολύ με ένα ζώδιο. Μπορεί να ταιριάξει πάρα πολύ με τον υδροχό. Ξέρω, κατάλαβες. Ταιριάζει ο καρκίνος ένα ζώδιο που μπορεί να προχωρήσουν πάρα πολύ καλά. Πιο καλύτερα ζωή μπορεί να ταιριάζει με το ξώτη. Μου ταιριάζει ζώδιο του νερού με φωτιά. Ναι. Και νόμιζα ότι μου έσβηνε τη φωτιά το νερό. Όχι, είναι άλλο ένα. Α, κατάλαβα. Έσβηνε, δηλαδή κατά πραίνη μπορώ να πούμε, όχι ότι σβήνει το πάθος. Όχι. Καλό αυτό. Το πάθος όχι. Το πάθος είναι να φουντώνει το πάθος. Φουντώνει άρια. Πάντα το πάθος μας φουντώνει. Χωρίς πάθος δεν υπάρχει τίποτα, έτσι. Σωστά. Ναι, σωστό. Το πάθος είναι το άρθρο και το ναι. Αέρας αρχίπαντος. Ναι, βέβαια, εννοείται, έτσι. Λοιπόν. Ζώδιο λοιπόν τώρα της γης. Τα ζώδια της γης είναι ο Ταύρος, είναι ο Παρθένος και είναι και ο Εγώκερος. Ζώδια της γης. Ο Ταύρος ταιριάζει με ηχθή. Mm-hmm. Ταιριάζει γενικά ο Ταύρος, το ζώδιο της γης με το νερού. Έτσι, πιο πολύ ταιριάζει με τον ηχθή, όχι με σκορπιό και με καρκίνο πολύ. Δηλαδή, βλέπεις που είναι διαφορές. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, τα ζώδια του νερού που είναι τρία, καρκίνος, σκορπιός και
και ψαράκι δεν μπορούν να ταιριάξουν όλα, αλλά είναι το κάρμα, ταιριάζει ο Ταύρος με τον Ιχθύ. Κατάλαβες, όπως επίσης ο Ιχθύς ταιριάζει και με το Σκορπιό και με τον Καρκίνο. Κατάλαβες. Πάμε λοιπόν σε άλλα ζώδια. Ζώδια του αέρα, που είναι ο Ζυγός, που είναι ο Υδροχόος. Έτσι. Αυτά λοιπόν τα ζώδια ταιριάζουν με τα ζώδια του αέρα πιο πολύ για να κάνουν μια σχέση σοβαρή, όσο περίεργο και να φαίνεται. Γιατί έχουν σχεδόν την ίδια αντίληψη. Εγώ έχω πρόβλημα τελικά. Είμαι φωτιά. Δηλαδή ένα ζώδιο, ας πούμε, δίδυμος, έτσι. Ο δίδυμος, ο οποίος ταιριάζει με υδροχό. Ο υδροχός ταιριάζει με ζυγό. Έχουν την ίδια αντίληψη, δηλαδή μπορούν να τα βγάλουν εις πέρα. Θα είναι αρκετά μακροχρόνια η σχέση και ίσως και σε γάμο, έτσι. Δεν λέμε για πάντα, δεν υπάρχει το πάντα στη ζωή. Έτσι, τίποτα δεν είναι για πάντα. Τη λέξη ποτέ λέμε, ούτε λέμε την πάντα. Και εγώ όταν ακούω κάποιος και μου λέει, εγώ αυτό θα το κάνω ποτέ, χαμογελάω. Και το ποτέ είναι απόλυτες έννοιες. Γελάω απλά πράγματα, του λέω εντάξει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε ένα άλλο ζώδιο. Το ζώδιο, ξέρω εγώ, το λιονταράκι. Τα λιοντάρια ταιριάζουν με καρκίνο, ταιριάζουν και με το ξώτη λίγο. Γιατί να πούμε στον κόσμο ότι το ίδιο ζώδιο που είναι ένας άντρας με μια γυναίκα δεν σημαίνει ότι έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και είναι οι χαρακτήρες. Συνεχίζουμε λοιπόν. Οροσκόπη λοιπόν τώρα. Έχεις οροσκόπο ζυγό. Έχει ο σύζυγός σου ή το αγόρι σου, η σχέση σου τέλος πάντων, οροσκόπο Ταύρο. Εσύ λοιπόν είσαι καρκίνος, το αγόρι σου είναι Παρθένος. Δύσκολο. Δύσκολο πολύ. Να τονίσουμε ότι σε αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα παίζουν και πάρα πολύ σημασία οι οροσκόποι σε ένα ζευγάρι. Εκτός τους πλανήτες τους όλους που είναι Αφροδίτη, που είναι ο Άρης, που είναι ο καθένας ο πλανήτης του και έτσι τοποθετημένος, παίζει σημασία και πάρα πολύ ο οροσκόπος. Δηλαδή πρέπει να πούμε ότι σημασία, ας πούμε, είναι το ζώδιο σημαντικό, ο οροσκόπος είναι πιο σημαντικό. Ακόμα και κουρδίζει το ζώδιο ο οροσκόπος. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ο οροσκόπος είναι πράγματα που είναι πιο σημαντικά από το ζώδιο έτσι κι αλλιώς. Ναι. Και σε μια ορισμένη ηλικία δεν είναι ο οροσκόπος ο δυνατός ή δεν αλλάζει. Με τα λένε μετά τα 30 που ναι, 30, δεν αλλάζει. Γενικά αυτό είναι από την αρχή. Έτσι, λίγο διαφοροποιείται, λίγο μόνο σε κάποιες καταστάσεις στη ζωή μετά τα 30, αλλά γενικά δεν αλλάζει σε χαρακτήρες και τα υπόλοιπα. Έτσι. Λοιπόν, ερωτικά λοιπόν μπορεί να ταιριάζει πάρα πολύ ο ζυγός με το Σκορπιό. Να πούμε στον κόσμο, ταιριάζει ο κρυός, ταιριάζει πάρα πολύ με τα ζώδια του νερού, γιατί είναι της φωτιάς, όπως και το λιοντάρι ταιριάζει με τα ζώδια του νερού, ο δίδυμος ταιριάζει με ζυγό, ταιριάζει με εγώκερο, ερωτικά, ταιριάζει και με σκορπιό, έτσι. Ο καρκίνος ταιριάζει με ζώδιο του νερού, όπως είπαμε, απόλυτα και με το σκορπιό μπορεί να ταιριάξει. Ταιριάζει και με τα ζώδια της φωτιάς πάρα πολύ, το ξώτη πολύ και λιοντάρι πολύ, έτσι. Με κρύο δεν θα το έλεγα τόσο, γιατί είναι πολύ εγωιστής και υπάρχει και εγωισμός στον καρκίνο, οπότε λίγο θα υπάρχει κόντρα πάρα πολύ μεταξύ. Συγκρουστούν. Το ζώδιο των δύο ζωδίων, δηλαδή τραβάει το σκηνή, όμως δεν κάνει υποχωρήσεις εύκολα. Το λιονταράκι με τα ζώδια του νερού. Ο Παρθένος είναι ένα ιδιαίτερο δύσκολο ζώδιο, το οποίο είναι τις λεπτομέρειες και θέλει ειδική μεταχείριση, αλλά ο Παρθένος όταν κολλήσει και όταν ή ερωτικά ή γενικά αφαιθεί, είναι εκεί, σταθερά, δεν αλλάζει εύκολα. Αλλά είναι ένα από τα πιο δύσκολα σημεία στα ζώδια. Ο ζυγός ταιριάζει με ηχθύ και με σκορπιό ερωτικά, ακόμα ταιριάζει πάρα πολύ με υδροχό, έτσι, ερωτικά, είναι ένα απόλυτο δηλαδή σημείο που μπορεί να τον εξιτάρει. Ο σκορπιός ταιριάζει με ηχθύ, η απόλυτη αναλογία ερωτικά. Ο σκορπιός με ηχθύς είναι το μοναδικό, ένα πολύ κορυφαίο πάθος, θα το λέγαμε, που ανεβαίνει και τους φτιάχνει. Ταιριάζει όμως και με τα ζώδια της γης και με Ταύρο. Έτσι, ο σκορπιός ταιριάζει και με εγώκερο. Δηλαδή, τα ζώδια της γης γενικά ο σκορπιός ταιριάζει αρκετά. Και άλλη μετά περνάμε στους τοξότες. Έτσι, ο τοξότης λοιπόν είναι ένα ζώδιο της φωτιάς, τον εξιτάρει και τον σβήνει η φωτιά ένα ζώδιο του νερού πολύ σκορπιός ή καρκίνος. Κατάλαβες που μπορεί να τον ανεβάσει πάρα πολύ και να υπάρχει μια χημεία ιδιαίτερη παραπάνω. Επίσης τον εξιτάρει και ο Ταύρος.
το τοξότη, πολύ. Είναι, ταιριάζουν αυτά τα ζώδια αρκετά. Βέβαια να πούμε στον κόσμο ότι δεν πάνε να πει ότι κοιτάζουμε έναν άνθρωπο μόνο από το ζώδιο, τον γνωρίσουμε και το ζώδιο είσαι που λένε αν και μακριά, γιατί να γνωρίσουμε και λίγο και τον άνθρωπο. Έτσι δεν είναι το βασικό. Η παιδεία του. Βέβαια, τα βιώματα. Σωστά. Και αυτό. Λοιπόν, γιατί προχωράμε λοιπόν υδροχόοι. Υδροχόοι ταιριάζουν με δίδυμο, mm-hmm. ταιριάζουν και με ζυγό, αλλά το μοναδικό που ταιριάζει ένα υδροχό είναι με ένα ζώδιο τη φωτιά να κρυώσουμε, θα είναι μοναδικό καλό. Mm-hmm. Και πάμε και στου εχθεί, που ο εχθεί ταιριάζει με τον Ταύρο πολύ, όπω είπαμε και προηγούμενα, και ταιριάζει πάρα πολύ και με το Λέον, ερωτικά. Πάμε τώρα να περάσουμε λίγο στην εξοικία μας. Θέλω να μας πεις για αυτή την εκδήλωση που παρευρεθήκαμε και εγώ και εσύ. Εσύ έδωσες και ένα βραβείο. Θέλω να μας τα πεις όλα. Η εκδήλωση αυτή γίνεται εδώ και πολλά χρόνια. Λέγεται European American Women's Council. Είναι ένας οργανισμός Ευρωπαίων και Αμερικανίδων γυναικών, αλλά δεν είναι απαραίτητα μόνο αυτών. Δηλαδή, από ό,τι θα παρατηρήσεις στην εκδήλωση, πήγανε πολλοί από την Κίνα και αρχίζουν και συσφίγονται οι σχέσεις και μεταξύ Κινέζων. Γενικά είναι παγκόσμιο. Ναι, ήταν από Αμερική εκεί πέρα, είχαν έρθει από παντού. Όντως. Βραβεία Άρτεμις, όντως. Βραβεύουν γυναίκες και άντρες, αραιά και πουέρ, σε ένα μικρό ποσοστό, οι οποίοι συνεισφέρουν στη μόδα, στη ιατρική. Γενικά συνεισφέρουν στην κοινωνία, στην πολιτική. Το βραβείο που φιλοτέχνησα και είδες εκείνη το βράδυ είναι για την Κάρολιν Μαλόνι. Αυτή είναι γερουσιάστρια της Νέας Υόρκης, mm-hmm. δεν είναι ελληνικής καταγωγής, αλλά υποστηρίζει ένθερμα τα εθνικά μας θέματα και γενικά την ομογένεια και ό,τι έχει σχέση να κάνει με την Ελλάδα, με διάφορα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Και επειδή είναι δυναμική γυναίκα, είναι χρόνια στο κυβερνητικό σώμα των ΗΠΑ, την έχω γνωρίσει και από κοντά, είναι ευγενική γυναίκα, της αρέσει πολύ ο ελληνισμός, το φαγητό, οι παραδόσεις μας και ο πολιτισμός μας. Ναι, και, τα έλεγες στο βίντεο. Ναι, και βλέπει το πόσο βάλεται ο ελληνισμός πανταχώθεν. Δεν είμαστε χώρα που πιστεύω αδικούμε, μάλλον αδικούμαστε ως χώρα. Αυτή προβάλλει το θετικό για την Ελλάδα και την έχουν αποκαλέσει Μπουμπουλίνα. Όπως η Μπουμπουλίνα η οποία έδωσε το βιός της για τον αγώνα του 21. Και η ιδέα ήταν της κυρίας Λούλας Λόι Αλαφογιάννη, η οποία είναι η πρόεδρος του οργανισμού, έδωσε το βραβείο, τον τίτλο Μπουμπουλίνα σε αυτήν την κυρία. Μου πρότεινε όντας στην Νέα Υόρκη, εγώ ήμουνα στην Ελλάδα και μου λέει ότι θα μπορούσαμε να φιλοτεχνήσουμε ένα βραβείο με την αμφίεση της Μπουμπουλίνας, μια στάση που να θυμίζει Μπουμπουλίνα, αλλά με το πρόσωπο της Κάρολιν Μαλόνι. Ήταν καλό για μένα, δύσκολο σε ένα εγχείρημα γιατί δεν είχα τις κατάλληλες φωτογραφίες. Για να κάνω εγώ ένα καλό πορτρέτο θέλω 3 φωτογραφίες και 2 το λιγότερο. Ένα πρόστιο, ένα πλαϊνό και ένα 3/4. Εγώ είχα από το διαδίκτυο φωτογραφίες, που ήταν άθλια η κατάσταση, μιλούσε, ομιλίες κτλ. Και διάφορες ηλικίες. Βρήκα μια πρόστια φωτογραφία που μου άρεσε, που ήταν από το προεκλογική της πορεία, η οποία ήταν μια ωραία πρόστια, ένα ωραίο πρόστιο χαμόγελο, σε μια ηλικία μπορεί 15 χρόνια πριν. Μ' άρεσε. Και προσπάθησα να βγάλω λίγο τη μύτη και λίγο χαρακτηριστικά από άλλες φωτογραφίες. Τα κατάφερα νομίζω κατά ένα 90-95% πρέπει να την έπιασα, γιατί όσο είδαν το βραβείο μου λένε η Κάρολιν Μαλόνι. Θες να μου κάνεις μια ερώτηση? Ναι, να πούμε στον κόσμο ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση είχε πάρα πολύ καλές προσωπικότητες. Εννοείται. Αξιόλογες. Έγινε στο Μουσείο Ακροπόλεως. Να μην το ξεχνάμε, στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακροπόλεως. Ήταν η Κατερίνα Παναγοπούλου, ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού η κυρία Κουντούρα, ήταν ο Δήμαρχος Αθηναίων, ήταν η πρόεδρος των Lions, η κυρία Πούλα Σαραντάρη. Ο Τζόρτζογλου, τον πετύχαμε. Ο Τζόρτζογλου. Τα φιλιά μας! Τα φιλιά μας, Στράτο. Ο Στράτος Τζόρτζογλου ήταν εκεί, είμαστε μαζί και στη Μύκονο για το θέμα της εκδηλώσεως. Το οποίο υποστηρίχθηκε ο οργανισμός, υποστηρίχθηκε και στη Μύκονο, γιατί κοιτάνε ως οργανισμός να προβάλλουν τις διακρατικές μας σχέσεις μεταξύ Κίνας και Μυκόνου. Η Μύκονος το χρειάζεται, η Ελλάδα όλη το χρειάζεται. Και ο Δήμαρχος ήταν πολύ φιλόξενος στη Μύκονο, μπορώ να πούμε, μας φιλοξένασαν πάρα πολύ καλά. Και η κυρία Μονογιού, η οποία είναι μυκονιάτισσα και πολιτικός ανερχόμενη. Μια πολύ ωραία γυναίκα με πολύ καλή προσωπικότητα και δεθήκαμε νομίζω όλοι. Που μας ταξίδεψε στην εκδήλωση
που παρευρεθήκαμε, γιατί οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτρες αξίζει να ακούνε τέτοια θέματα. Λοιπόν, ευχαριστώ αστέρια μου. Και εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας!